Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, παρακαλώ πολύ, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Συνήθως ανεβαίνει καθημερινά στις 5 ένα νέο βίντεο. Λοιπόν, έχω λάβει ένα μήνυμα από έναν άντρα ο οποίο κυρία Θέκλα, είμαστε μόνο οι άνδρες νάρκηση ή ναρκισιστέ. Γεια σου, Θέκλα. Ονομάζομαι, λέει το όνομά του. Λέει τι επάγγελμα έκανε προηγουμένω και λέει που διαμένει. Δεν θα το πω γιατί είναι θέματα προσωπικών δεδομένων. Έτυχε να διαβάσω το πρώτο σας βιβλίο πριν καιρό και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Χαίρομαι. Έχω και άλλα βιβλία στα βίντεο σας, α, εδώ να πω ότι στην ιστοσελίδα μου θεκλεπετρίδων.com μπορεί να βρει κάποιος στην υποστήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει, το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας» και το βιβλίο «Και οι έχω ψυχή» σε μορφή flipbook και να τα διαβάσει από τον υπολογιστή του ή το κινητό του. Στα βίντεο σας, σας ακούω εδώ και μερικούς μήνες. Χώρισα πριν πέντε χρόνια τα Μετά από 22 χρόνια γάμου φαντάζομαι, σχέσεις και γάμου, ομολογώ ότι ακούγοντας σας με φοβήσατε κομμάτι. Άρχισα να ψάχνω τι διάολο συνέβη. Είμαι ένα δεν είμαι. Η πρώην γυναίκα μου ήταν συνεξαρτωμένη, δεν ήταν. Επειδή έχω διαβάσει κάμποσα βιβλία, διερ, μπουκάι και άλλα τέτοιου επίπεδου, είμαι ο λίγο ντυψαγμένο. Μην νομίζετε ότι ξέρουμε το ότι γίνεται. Ούτε οι άντρε, ούτε οι γυναίκε. Σου προτείνω να ψαχτείς λίγο παραπάνω και να διαβάσεις και λίγο Scott Peck που στην τριλογία του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» που τώρα στο η συμμετοχή διαβάζουμε το δεύτερο μέρος της τριλογίας και το σχολιάζουμε φυσικά «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» συνεχίζεται εξηγεί εκεί ο Σκοτ Πεκ αριστοτεχνικά για το ότι ένα γνωρίζουμε σίγουρα πως δεν γνωρίζουμε τίποτα εν είδα ότι ουδέν είδα μην νομίζετε ότι ξέρουμε το τι γίνεται. Ούτε οι άνδρες, ούτε οι γυναίκες. Τα στερεότυπα πολλά. Οι Άγιες Ελληνικές Οικογένειες μας κάνουν όλους με τραύματα βαθιά. Δύο πράγματα. Είναι δυνατόν οι περισσότεροι άνδρες να είναι συνειδητά ναρκισί και βάζει και δύο ερωτηματικά και δύο θαυμαστικά. Μέσα σε αυτόν τον άγριο αγώνα της ζωής πρέπει να δυναμώσουμε τον εαυτό μας για να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα. Άρα θα γίνουμε και σκληροί ίσως μερικές φορές και απόλυτη πάνω στις αξίες με κεφαλαίο του αξίες και αρχές μας. Εμείς οι άνδρες με κεφαλαίο του άνδρες μάθαμε να είμαστε ελεύθεροι, να μιλάμε ειλικρινά και σταράτα. Μακάρι όλοι οι άνδρες να είσασταν με κεφαλαίο και να μαθαίνατε να μιλάτε ειλικρινά και σταράτα. Και όλες οι γυναίκες με γάμμα κεφαλαίο να μαθαίναμε να μιλούμε ειλικρινά και σταράτα. Δεν το δέχομαι ότι όλοι οι άνδρες μάθατε να είστε ελεύθεροι να μιλάτε ειλικρινά και σταράτα, ούτε ότι όλες οι γυναίκες μάθαμε να είμαστε ελεύθερες να μιλούμε ειλικρινά και σταράτα. Αυτό είναι κοινωνικό στερεότυπο. Από την άλλη πλευρά, αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν μάθει να εκφράζουν τα ειλικρινή πιστεύω τους, τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους. Έμαθαν να τα κρύβουν. Και όταν παντρεύονται, με έναν ύπουλο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν πράγματα που ούτε καν οι άνδρες τα ήξεραν. Όπως επίσης και να προσπαθούν με, ο, με οποιονδήποτε τρόπο και τις περισσότερες φορές ύπουλα να αλλάξουν τον άνδρα τους. Τι συμβαίνει λοιπόν. Δύο ερωτηματικά και δύο θαυμαστικά. Ποιος ή τι φταίει. Οι γυναίκες ή οι άνδρες. Πάλι δύο ερωτηματικά, πάλι δύο φαντασ... ε, θαυμαστικά. Φανταστικά θαυμαστικά. Και όλα αυτά τα λέω από καλή σκοπιά. Δεν θέλω να ρίξω σε κανέναν το ανάθεμα. Ό,τι είναι το μήνυμα σου, το νιώθω και το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό και το κάνω και βίντεο. Βρέθηκα ξαφνικά μετά από 22 χρόνια να μου πει πρώην σύζυγός μου ότι δεν ήμουν αυτό που ήθελε. Τέσσερα τα θαυμαστικά. Πέντε. Μα δεν τη έκρυψα τίποτε από την αρχή. Κάναμε ένα παιδί μετά από πέντε χρόνια γάμου και μου ζήτησε και δεύτερο παιδί μετά από άλλα τρία χρόνια από το πρώτο. Αν δεν ήμουν εντάξει, θα ζητούσε παιδί μετά από δέκα χρόνια. Δύο ερωτηματικά, δύο θαυμαστικά. Και ένα άλλο. Συνάντησα και συναντώ ακόμα γυναίκε να μου λένε: Θέλουμε παραμύθιασμα. Δύο, δύο θαυμαστικά. Έχουμε ανάγκη να μα παραμυθιάζεται. Τρία θαυμαστικά και τέσσερα αποσιοποιητικά. Ο τσιφόρο έλεγε στου φίλου ειλικρίνεια τι γυναίκε ψέματα. Δύο θαυμαστικά, διαφωνώ με τον τσιφόρο. Στην πιάτσα κυκλοφορεί άποψη του να παραμυθιάζουμε τι γυναίκε. Τέσσερα αποσιοποιητικά. Είναι αυτό και ισχύει το λεγόμενο ερωτικό παιχνίδι. Δύο ερωτηματικά, δύο θαυμαστικά. Ευσταθεί. Αν είναι έτσι, πώ μπορούν να υπάρξουν υγιεί σχέσει. Δύο ερωτηματικά και τέσσερα θαυμαστικά. Εγώ θα έβαζα δεκαπέντε ερωτηματικά σε αυτό. Το αν είναι έτσι, πώ μπορούν να υπάρξουν υγιεί σχέσει. Πώ μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα, αναγκαζόμενοι να λέμε ψέματα, τα δύο φύλλα για να κερδίσουμε. Πάλι δύο ερωτηματικά και δύο θαυμαστικά. Επί του πραχτέω που λέμε. Ευχαριστώ πολύ που με ανεχθήκατε και ομολογώ ότι μαθαίνω πολλά από εσά. Λοιπόν. λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Ευχαριστώ τέτοια μηνύματα ανοιχτά ειλικρινά και σταράτα και επί του πραχτέως και to the point που λένε στο χωριό μας, στο χωριό μου και επί της ουσίας, ναι, τα διαβάζω και θα κάνω και βίντεο. Εκεί είναι τα ολόκληρα κατεβατά και τα συντόνια. Όχι. Λοιπόν, έχεις δίκιο να βάζεις τα ερωτηματικά σου και έχεις δίκιο να βάζεις και τα θαυμαστικά σου. Ας πούμε ορισμένες αλήθειες. Δεν είναι μόνο οι άνδρες ναρκισιστές, υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστρες. Ας το επαναδιατυπώσω ορθότερα, δεν υπάρχουν μόνο άνδρες ναρκισιστές, υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστρες. Όσον αφορά στη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας που δεν είναι αυτό που μας αφορά αυτή τη στιγμή, τα διεθνή στατιστικά δείχνουν μια αυξημένη ροπή στο να γίνονται περισσότερε διαγνώσει σε άνδρε για ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα παρά σε γυναίκε. Όμω δεν μα αφορά αυτό. Εμά μα αφορά τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, το οποίο μπορεί να συναντήσουμε και σε άνδρε και σε γυναίκε. Δεν έχει σχέση το φύλλο με τον τύπο της προσωπικότητάς μας. Δεν έχει σχέση ούτε το φύλλο ούτε ο ερωτικό μα προσανατολισμό με τον τύπο τη προσωπικότητά μα. Ο ναρκισισμός ω τύπο προσωπικότητα αποτελεί μια βαθιά κοινωνική πληγή, μια μάστιγα στην εποχή μα. Σα παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό, το οποίο θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, για να ακούσετε για πρώτη φορά, δεν έχετε ακούσει ξανά το επεισόδιο από το podcast για τον αρκισισμό ή για άλλη μια φορά να θυμηθείτε όσα έχουμε πει κατά καιρού για τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Είναι κάποιο συνειδητά αρκισιστή. Με την έννοια που έγραψε το συνειδητά εδώ ο φίλο, όχι. Δηλαδή ότι επίτηδε λειτουργώ αρκισιστικά για να επιτύχω κάτι. Τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος έχει και την εξαπάτηση μέσα ως μότους οπεράντη, ως τρόπο λειτουργικότητας, ως μέθοδο λειτουργίας, μότους οπεράντη. Το μότους οπεράντη το λένε για τους συγκληματίες συνήθως, ότι το μότους οπεράντη του για παράδειγμα, το MO του ήταν να σκοτώνει με περίστροφο ή με μαχαίρι. Λοιπόν, ο ναρκισισμός ως τη προσωπικότητας συναντάτε πιο συχνά στην εποχή μας. Ίσως και γιατί η κρίση, η ηθική και η πνευματική στην εποχή μας ευνοεί την ανάπτυξή του. Ίσως και γιατί το παρατηρούμε και το μελετούμε περισσότερο σε αυτή την εποχή από ό,τι σε παλαιότερες εποχές. Δεν γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και προηγουμένως, πολλά πράγματα, νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε μέρος αυτών. Και αν με ρωτάτε, αυτό είναι και το καταπληκτικό του να υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να μάθουμε, να υπάρχουν τόσα πολλά σκαλιά πνευματικής ανάπτυξης που να μπορούμε να ανεβούμε και να εξελιχθούμε ως άνθρωποι. Θεωρώ ότι οφείλουμε, οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε συνειδητό πνευματικό αγώνα για να γινόμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Οφείλουμε και προς τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε, να φροντίζουμε να λειτουργούμε με πνευματικότητα και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπου, μη πνευματικό. Υπάρχουν δύο βασικές φιλοσοφικές α, κατευθύνσεις. Η μια είναι αυτή του υλισμού και η άλλη είναι αυτή του υπαρξισμού. Ο υλισμός ως φιλοσοφική θεώρηση της ζωής θεωρεί ότι η ύλη είναι υπεράνω όλων και ότι όλα έχουν σχέση με την ύλη, άρα ευνοεί μια ματεριαλιστική προσέγγιση της ζωής, πώς θα αποκτήσω περισσότερα υλικά αγαθά, πώς θα κατακτήσω περισσότερη εξουσία, πώς θα ξεγελάσω περισσότερους ανθρώπους ίσως όταν ο λυσμός πάει πακετάκι και με τον μακιαβελισμό. Ο μακιαβελισμό είναι ένας όρος ο οποίος έχει προέλθει από το βιβλίο του Μακιαβέλη «Ο ηγεμόν» το οποίο είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένας σύγχρονος ηγεμόν, ηγεμόνας, σύγχρονος στην εποχή του Μακιαβέλη, αλλά προφανώς και στη σημερινή εποχή σύγχρονος, ο οποίος μετέρχεται όλων των μέσων προκειμένου να μανιπιουλάρει, να χειριστεί, να χειραγωγήσει τον λαό του και να επιτύχει τους δικούς του προσωπικούς στόχους. Ο υπαρξισμός από την άλλη είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα το οποίο δίνει περισσότερη έμφαση στην ύπαρξη του ανθρώπου ως ψυχοσωματική ενότητα, ως ένα όν το οποίο δεν είναι μόνο υλικό ον, είναι και πνευματικό ον, και ο υπαρξισμός δίνει έμφαση στο να βρει νόημα ο καθένας στη ζωή του. Και θεωρώ ότι η πνευματικότητα με τον τρόπο με τον οποίο τι εννοούμε σε αυτό το κανάλι. Είναι μια προσπάθεια να βρούμε νόημα σε αυτή τη ζωή, η οποία πολλές φορές αυτή η ζωή είναι και παράλογη, άδικη. Μας συμπεριφέρονται οι συνάνθρωποι μας με τρόπους ακυρωτικούς, με τρόπους προδοτικούς, Νιώθει προδομένος αυτός ο άνδρας. Νιώθει προδομένος, γιατί μετά από 22 χρόνια συνύπαρξης με την πρώην σύζυγό του, ε, ήρθε να του πει η πρώην σύζυγός του ότι... δεν ήταν αυτό που ήθελε. Και επίσης καταγράφει μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν όντως γυναίκες, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες άλλα λένε πριν από το γάμο και άλλα δείχνουν μετά από το γάμο, είναι χειριστικές, Υπάρχουν και γυναίκε που θέλουν παραμύθιασμα. Για να το λες κάτι θα ξέρει. Είναι λυπηρά όλα αυτά. Είναι λυπηρά όλα αυτά γιατί πραγματικά είναι απάνθρωπα. Είναι απάνθρωπο να χρησιμοποιεί του ανθρώπου. Είναι απάνθρωπο να προσεγγίζεις το άλλο φίλο από τη στιγμή που είσαι ένα ετεροφιλόφιλο άνθρωπο με σκοπό να το χρησιμοποιήσει, να το ξεγελάσεις, να το παραμυθιάσει για να βγάλει κάτι. Τι έχουμε να κερδίσουμε οι άνθρωποι από τι σχέσει μεταξύ μα, τι έχουμε να κερδίσουμε οι άνθρωποι από τι ερωτικέ σχέσει, τι έχουμε να κερδίσουμε από ένα γάμο, τι έχουμε να κερδίσουμε από τη δημιουργία μια οικογένεια. Θα απαντήσω το ερώτημα αυτό με βάση τα ιδανικά, τα ανθρωπιστικά ιδανικά που έχω στο μυαλό μου. Το μόνο, το πιο βασικό που έχουμε να κερδίσουμε μέσα από μια σχέση αγάπης ερωτικής, μέσα από τη δημιουργία μιας οικογένειας, είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο να μπορούμε να βιώνουμε την ευδαιμονία που έρχεται από τις βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα. Deep meaningful connections. Και φυσικά αυτός ο όρος είναι ένας όρος ο οποίος κάνει αναφορά στα ευρήματα της μελέτης της Βοστόνης, της διαχρονικής μελέτης του Χάρβαρτ, που έχει βρει ότι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ευδαίμονα ή ευτυχισμένο, είναι το να έχει βαθιές συνδέσεις με νόημα στη ζωή του. Εάν μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση, εάν μπαίνεις μέσα σε ένα γάμο με σκοπό να κερδίσεις κάτι και με σκοπό να ξεγελάσεις τον άλλο και με σκοπό να παραμυθιάσεις τον άλλο, τότε εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια χάνεις την ευκαιρία να έχεις μια βαθιά, ειλικρινή, αυθεντική, ανθρώπινη σχέση με νόημα που να συνεισφέρει στην ευδαιμονία σου. Το έχουμε πει και στο σεμινάριο που κάναμε πρόσφατα στο επίπεδο της συμμετοχής το τρίτο, το τι σημαίνει ευδαιμονία και η διαφορά από την ευτυχία και στο καινούριο βιβλίο που έχω γράψει εξηγείται παραστατικά αυτό. Η διαφορά της ευδαιμονίας από την ευτυχία. Είναι προτιμότερη η ευδαιμονία γιατί έχει να κάνει με εμάς και είναι ένας όρος η ευδαιμονία η οποία έχει να κάνει με την αυτογνωσία, την αυθεντική ζωή και να ακούμε τον κατ' μα και να είμαστε ο αυθεντικός εαυτός μας. Όποιαδήποτε συνθήκη μας βάζει στο να μην είμαστε ο αυθεντικός μας εαυτός μας στερεί την ευδαιμονία μα στερεί το να είμαστε ευτυχεί, το να νιώθουμε χαρούμενοι, το να νιώθουμε πλήρε. Τι να το κάνει, άμα έχει. Άμα κερδίσει τον κόσμο όλο που λένε, άμα έχει όλα τα υλικά αγαθά, τη δόξα, τη φήμη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την καλή κοινωνική εικόνα, το σπίτι στα προάστια με το picket fence που λέγανε και οι Αμερικάνοι, ε, με τον άσπρο φράχτη, την πισίνα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα, τα, υλικά αγαθά, την καλή εικόνα προς την κοινωνία, αλλά μέσα σου είσαι άδειο, γιατί αν δεν συνδέεσαι από ένα χώρο ειλικρίνειας, ουσιαστική σύνδεση, αυθεντικότητας, δεν μπορείς να γεμίσεις τη ψυχή σου. Και έτσι αρχίζουν οι, οι άνθρωποι και χρησιμοποιούμε διάφορες καταχρήσεις και διάφορους εθισμούς προκειμένου να γεμίσουμε τα κενά μας. Ενώ τα κενά γεμίζουν με αυθεντικές ανθρώπινες συνδέσεις με βάθος και νόημα και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Φίλε, στο κανάλι αυτό να σου πω λίγο τα στατιστικά, γιατί αλλάζουν μήνα με το μήνα. Να σου πω πόσο τις εκατόν των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι δηλώνουν άνθρες και πόσοι γυναίκες. 87,5% των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι κάθε μήνα είναι γυναίκες και 12,4% είναι άνθρες. Άρα είναι φυσιολογικό να ακούγονται και περισσότερες απόψεις και περισσότερες ιστορίες από την πλευρά των γυναικών εφόσον στη συντριπτική πλειοψηφία είναι οι γυναίκες που παρακολουθούν το κανάλι όμως το 12,4% είναι πολύ καλύτερο από το 10% που είχαμε παλιότερα που ήταν 90% γυναίκες και 10% άντρες άρα πάμε καλά ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 50-50 όπως είναι και στο γενικό πληθυσμό τα φύλλα, 50-50 περίπου. Μισή, οι ε, άνθρωποι στον πλανήτη γεννιούνται με XY και άλλοι μισή με XX. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστρες. Μην ξεχνάς φίλε εδώ πέρα ότι κάναμε ολόκληρη ιστορία, ολόκληρο πλέλης για το η μάνα μου είναι ναρκισσός. Και για ναρκισίστρες και τοξικές μητέρες και ούτω καθεξής. Ε, η γνώμη μου είναι ο καθένας από μας προσωπικός να προσπαθεί να είναι ο αυθεντικός του εαυτός, να το επιδιώκει συνειδητά να είναι ο αυθεντικός του εαυτός, εαυτός, να λέει την αλήθεια του, να δηλώνει την αλήθεια του, να δηλώνει τα κίνητρά του από την αρχή, μπαίνοντα και σε ρίσκο να χάσει μια σχέση προκειμένου όταν πει τα κίνητρά του ότι μπορεί ο άλλος να μην θελήσει αυτά τα κίνητρά καλύτερα να μην έχει σχέση παρά να έχει μια ψεύτικη σχέση κατά τη γνώμη μου πάντοτε και να ρωτάμε, να το ψάχνουμε, να ανοίγουμε τα μάτια μας και να διερευνούμε ανά πάσα στιγμή γιατί οι σχέσεις είναι δυναμικές. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι ισχύει και αύριο και μεθαύριο και μετά από 10 χρόνια να έχουμε την πνευματική ελαστικότητα ή την ψυχική ανθεκτικότητα αν θέλετε να διερευνούμε τις σχέσεις μας στο πέρασμα του χρόνου... και αν χρειαστεί να αλλάξει μια σχέση, ναι, να αλλάξει. Δηλαδή η γυναίκα σου μπορεί... Ε, να είναι τα πράγματα έτσι όπως τα καταθέτεις... να είχε από την αρχή ένα σκοπό να παντρευτεί, να αποκτήσει παιδιά... δεν ξέρω εγώ τι άλλο και μετά να σε χωρίσει... ή μπορεί όντως η μπορει η γυναικα να θεωρούσε ότι ήταν μια χαρά μαζί σου και ήσουν αυτό που ήθελες και μετά να άλλαξε και η ίδια, να άλλαξε γιατί αλλάζει ο άνθρωπο. Και πλέον αυτό που ήθελε να μην είναι αυτό που είσαι εσύ. Αυτό που ήθελε να μην είναι αυτό που είσαι εσύ. Μου λέγε πρόσφατα ένα πολύ νεαρό παιδί, πολύ νεαρό παιδί, αγώ, α, στην εφηβεία ξέρω εγώ 25-26 χρόνων, ότι η κοπέλα του του είπε ότι δεν τον βλέπει πλέον ερωτικά. Και μου λέει αυτό τι σημαίνει. Του λέω σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι ερωτεύσιμο και αξιαγάπητος. Το ότι η κοπέλα σου πλέον δεν σε βλέπει ερωτικά. Έχει αλλάξει αυτή τα συναισθήματα τη απέναντί σου και να χαίρεσαι που άνοιξε το στόμα τη να σου το πει και δεν έκανε κάτι άλλο, όπω για παράδειγμα μια παράλληλη σχέση δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν Θεωρώ ότι όλε οι γυναίκε είναι πολύ καλοήθης χαρακτήρε και όλοι οι άνδρε είναι κακοήθης χαρακτήρε. Καμία σχέση. Ο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ανεξαρτήτω βιολογικού φύλου, ανεξαρτήτως κοινωνικού φύλου, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, μπορεί να είναι είτε ένα καλοήθης άνθρωπο, είτε ένα κακοήθης άνθρωπο. Οι άνθρωποι. Εάν αναπτύξουν όλα στη συναισθηματική τους νοημοσύνη ώστε να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, να έχουν αυτεπίγνωση, να μπορούν να διαπραγματεύονται τις σχέσεις τους ώστε να είναι ευθεντικές, έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν την ευδαιμονία. Οι κακοήθεις άνθρωποι δεν πρόκειται να βιώσουν ποτέ ευδαιμονία, γιατί πάνε πάντα με την κοροϊδία, με το περιπέξιμο που λέμε στην Κύπρο, πάνε πάντα με μία αγαθές προθέσεις και σκοτεινά κίνητρα και μη αγαθές προθέσεις μπορεί να σου φέρουν την επιτυχία, να επιτύχεις το σκοπό σου, αλλά την ευδαιμονία, την ουσιαστική ευτυχία με τίποτα. Σας εύχομαι και μας εύχομαι ευδαιμονία και καλό ηθία.